Καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, καλησπέρα. Έτοιμη για τα χιόνια. Πώς σας φαίνεται με το άτλας? Πανεύκολο σχέδιο. Τώρα που θα τελειώσει το δώρο, θα την μπορώ να μου φέρει λίγο και το κασκόλ μου. Να τα δείτε σε συνδυασμό τα δύο μαζί. Πολύ ωραίος καιρός σήμερα στο Κιλκίς. Εχθές έβρεγε, αλλά σήμερα είναι πάρα πολύ ωραίος ο καιρός. Από Αλεξάνδρεια, από Σύρο, από Χίο. Γεια σας. Καινούριο σχέδιο. Θα το δείξουμε σήμερα. Θοδωρούλα! Έλα, αγάπη μου, λίγο φέρε μου το κασκόλ μου από εκεί. Το μουσταρδί. Είμαι έτοιμη για τα χιόνια. Πρέπει να πάμε σε ένα χιονοδρομικό. Ναι, θα μου κλείσεις να πάμε σε ένα χιονοδρομικό. Είμαι έτοιμη. Φόρεσα και το κατάλληλο φόρεμα. Αυτό δεν λες τίποτα. Το λέω σαν. Που έχει μέσα και λίγο μουσταρδί, βλέπετε, να ταιριάζει. Τι θα κάνουμε, πράγματα να μην ταιριάζουν, ε? Αυτό πάλι πού πάει? Οπ. Θέλει λίγο μικρότερο να το έκανα εδώ πέρα, σειρές, αλλά δεν πειράζει. Με τόσα αυτά και διακοπές και διαφημίσεις και σήμερα είμαστε μόνες μας πάλι. Ήσυχα είμαστε, γιατί δεν έβαλα ακόμα προσφορές. Σε πω το απόγευμα. Θα βάλω μια προσφορά και θα φύγω. Αφήσω σένα και τη γιώτα εδώ μαζί. Σας αφήσω τις γιώσεις. Τι κάνετε? Τώρα ζεστάθηκα. Θα κλείσω το κοντίσιο, γιατί φόρεσα... Φόρεσα τα χειμωνιάτικά μου. Έτσι θα δίνομαι, για να μην χρειάζεται να βάλω κοντίσιον. Στη δουλειά. Έτσι θα είμαι εδώ. Άρχεται και ο κόσμος. Δεν πάει καλά αυτή. Πώς θα διαφημίσουμε τα πράγματά μας? Άμα εμείς δεν τα φοράμε, πώς θα γίνει δηλαδή, γίνεται? Τι λέτε? Δέστε τι ωραίες φούντες. Πόσο τις έχουμε τις φούντες? 2,5. Την αγαπημένη στην τσάντα. Φέρα να την ξαναδείξω. Τι χτες. Live ακόμα όχι. Θα την κάνουμε και live αυτήν. Αυτή. Ναι. Την άρεσε τη Θοδωρή. Αυτή θα τη δείξουμε άλλο live. Πώ ταιριάζουν απόλυτα μεταξύ του. Λοιπόν, δέστε φουντίτσε τι ωραίες. Σα στέλνω, αν θέλετε, τα κορίτσια φωτογραφίες να τι δείτε. Ένα χρώμα είναι αυτό. Ένα χρώμα είναι αυτό που φοράω εγώ, που είναι αυτό το ίδιο. Ένα άλλο χρώμα είναι αυτό το ζαχαρί, το ωραίο. Δεν ξέρω πόσα κομμάτια έχουν μείνει. Το φουκασκόλ πάει με τη φούντα. Είδατε πώ τα συνδυάζουμε εμεί. Λοιπόν, ένα αυτό είναι μπλε γκριζό. Δέστε το λιγάκι. Και μετά θα σας δείξω για τα άτλας. 2,80. Δύο κουβάρια θέλει τελικά. 1,5 βασικά. Δεν φτάνει. Ένα, δυστυχώς. Λοιπόν, εδώ. Δείχνω λίγο τι χρώματα έχουμε. Αυτό είναι ένα μπορντοκόκκινο, το λες. Φαίνεται καλά. Να το δω. Ορίστε. Μαρία Κυριαζή. Α, την τσάντα, θα τη δείξω βέβαια. Σήμερα δεν ξέρω αν προλάβω, κορίτσια μου. Θα προσπαθήσω όμως. Έχω πολλά μέτωπα ανοιχτά. Πότε θα μας τη δείξεις? Θα σας τη δείξω. Είναι με το νήμα. Το ένα, εκείνο, ξέρει, το μεγάλο.
Λοιπόν, λευκό. Καλά, έχουμε τόσες πολλές φούντες. Κοίτα να δεις. Αυτή δυο φορά μου την έδωσε, δεν πειράζει. Αυτή εδώ που είναι έτσι σαν και αυτή, αλλά έχει και λίγο καφέ στην άκρη. Με βελονάκι είναι αυτό. Και η τσάντα που σας έδειξα, γεια σου Λενάκι μου, Λένα Πανουριά, και η τσάντα που σας έδειξα με τα δάχτυλα είναι, θα τη δείξουμε. Λοιπόν, το χοντρό νήμα πόσο κοστίζει, 2,80. Αυτό το ξανάδειξα. Α, είναι πιο σκούρο, συγγνώμη. Αυτό είναι το λευκό και αυτό πάει λίγο ζαχαρή. Excuse me. Λοιπόν, αυτό δεν είναι. Αυτά είναι η ίδια. Θοδώρα, κάποια με έφερε ίδια. Το ξέρεις. Ε, ή δεν είναι. Θεοδώρα. Αυτή και αυτή δεν είναι ίδια. Μπορεί να είναι μία φορά, δύο φορές. Και αυτή και αυτή δεν είναι ίδια. Νομίζω ότι σε φορά δύο φορές. Νομίζω, ίδιες είναι. Δεν βλέπω διαφορά. Και μαύρη έχει. Τη φούντα, πού μπορεί να τη χρησιμοποιήσει. Ορίστε, βλέπεις εδώ τι έχει στο κεφάλι μου. Εδώ, στο σκουβάκι που μπορεί να τη χρησιμοποιήσει. Φούντα για το καμηλό το στάρλι θέλει η Ελένη Πανουριά. Θα βρούμε να ταιριάξουμε μια φούντα για το καμηλό το στάρ. Εντάξει. Λοιπόν, τι χρώματα έχει από το χοντρό το νήμα. Την κλείσαμε όμως τις κυρίες Λένες. Την κλείσατε. Δεν πειράζει. Συντετά ίδιο, έφυγε. Όχι, ωραία. Βάλει του άλλη σακούλα, το ίδιο συντετά, αφού τα έχει πληρώσει κατάθεση. Φέρνουν λίγο. Φέρνουν λίγο τα νήματα τα χοντράλι. Να δείξω λίγο στα κορίτσια. Ποια? Για την τσάντα. Α, αυτό να το φέρω. Ναι. Yeah. Δεν θέλει να μου τα φέρει εδώ. Όχι, αρνείται. Για να βάλω δέχεια, δεν αυτή με το λίγο το καφέ θέλει, λέει. Κοίτα, θα δω. Πρέπει να τη φωνάζω αλλιώς. Θεοδώρα, σε κασκόλ στο τελείωμα, ναι. Αυτή νομίζω λέει θέλει, με το λίγο καφέ στην άκρη. Λοιπόν, αυτό που έφτιαξα, μην το βγάζεις, έτσι. Αυτό που έφτιαξα εγώ είναι το σάπιο μήλο, είναι αυτό το χρώμα. Υπάρχει σε καφέ, υπάρχει σε σοκολατή βασικά. Να το, τα έχουμε σε σαγούλια για να μην λερώνονται. Μία κούκλα. Πόσο κοστίζει, 28 ευρώ και βγάζει μια τσάντα. Μια τσάντα. Ναι. Καλό απόγευμα, καλή δύναμη. Θα σε πάρω τηλέφωνο κάποια στιγμή. Η Λίζα από το Λαβόλο. Γεια σου, κυρία Λίζα. Γκρι. Να του. Βλέπετε. Και μόβ. Έχουμε κι άλλο. Άχι, και να μην δει που κάναμε την άλλη τσάντα. Να μείνω έτσι. Ναι, ναι, διακινδύνευσε το να πέσουν τα φώτα. Θέλει να μου κάνει ποδόσφαιρο εδώ, να παίζουν ποδόσφαιρο. Και να μην δει. Εντάξει, λοιπόν. Δείξε λίγο στην... Λέει, κυρία Λένα, αυτό θες, Πανουριά. Εγώ νομίζω αυτό, γιατί λέμε λίγο καφέ. Για να δώσουμε λίγο τα νήματα εδώ. Θοδώρα, έλα βοήθα. Φέρε τα λίγο προς εδώ. Λοιπόν, να δείξω λίγο στο Atlas τι υπάρχει. Αυτό που φοράω είναι το 010. Εγώ το λέω τη Σάμου. Εσύ το λες, του Πουρού. Πουρού το λέει εδώ. 2,80 το ένα. Θέλουμε, είπαμε, 4 για το κασκόλ που δείξαμε και 2 θέλετε γι' αυτό. Α, εντάξει. Α, ναι, 2 θέλετε τελικά. Εντάξει. Λοιπόν, μετά έχουμε μπέζ σκούρο, μπέζ ανοιχτό, ναι, αυτή να θέλει Λένα, κόκκινο. Να τα βάλω προς εδώ. Πού θα τα χωρέσω. Άντρα, βάλω τα δύο. Και ντέχασες που λένε οι πόντι. Κόκκινο με μαύρο, κεραμιδί, ασπρόμαυρο, μοφ, λευκό, ωραίο έντονο πράσινο, μουσταρδί που φοράω το κασκόλ, είναι το 115, καφέ με λευκό, το μπλε, το τζιν το λέω εγώ αυτό, μπορντό και μαύρο. Θα φτιάξω το σκουφάκι τώρα. Ένα λεπτάκι. Να βάλω λίγο το τηλέφωνο γιατί το έβαλα νομίζω. Ωραία. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, το τηλέφωνο είναι εκεί. Να το βγάλω το κασκόλ γιατί έσκασα. Αν και είναι ακριλικό. Είναι ζεστό, μην νομίζετε.
Λοιπόν, είσαστε έτοιμες και έτοιμοι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, διαλέγετε φουντίτσα αν θέλετε. Αν δεν θέλετε, κάντε με το νήμα σας φούντα. Το δώρο έχω ένα σταθερό εδώ, αν θες να το πάρεις, γιατί το λογικό είναι ότι θα χτυπήσει όταν δεν πρέπει. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό, έτσι. Ένα... Όταν ήταν η χθεσινή φάρσα που έκανες, σας άρεσε. Σας άρεσε το χθεσινό το βιντεάκι που έκανα με την Ριγκίνα. Την πατήσανε κι άλλοι, να ξέρετε, αλλά δεν τους ανέβασα. Ήθελα να μου κρατήσει το γκρι για την τσάντα, παρακαλώ. Κούλα, μπούμπα. Το γκρι το μαράδο. Ναι. Πού έχω βάλει το εφτάρι μου τώρα, στο δώρο μου, λέω. Ένα εφτάρι βιλονάκι είχα. Και δεν το βρίσκω τώρα, που έπλεκα αυτό. Το βρήκα, το βρήκα. Είναι που δεν έχω πολλά βελονάκια. Και στο Loom γίνεται φανταστικό το κασκόλ. Α, έκανες σαστίνα. Θα έκανες, για να το λες, ε. Λοιπόν, θα δείξουμε το σκουφάκι που φοράω. Όσο μπορούμε να στο τέλος να κάνουμε λάστιχο για να σφίγγεις το κεφάλι να μην πέφτει. Μπορείς βεβαίως για να το κάνεις και λίγο πιο μικρό από μένα, γιατί εγώ το έκανα στα γρήγορα και νομίζω θέλει να αφαιρέσω δύο σειρές. Γιατί πλέκεται στο έτσι. Εντάξει. Εσείς θα μετρήσετε καλύτερα από μένα. Θα σας πω τι να μετρήσετε. Τώρα ακούω αυτά που είπα στη Θοδώρα. Ναι, γιατί 10 δεύτερα μετά. Γίνεται. Λοιπόν, όσες θέλετε για παραγγελίες, παίρνετε 2-3-41-0, έσκασα, 24-44-7, τι άλλο να σας πω, για πέστε μου. Για να ακούσω. Για να... σας άρεσε η Ρεγκίνα, ε. Την είπα, Ρεγκίνα, λέω, θα με κάνεις παρέα να κάνουμε μαζί TikTok. Ναι, λέει, να κάνουμε. Να κάνουμε μαζί TikTok. Τους άρεσε η Ρεγκίνα που κρατούσε τον μπουφάνλι. Του βατράχο. Έτσι λέει η Ελένη από τη Γερμανία. Χαιρετίσματα στη μαμά μου, παρακολουθεί το live. Γεια σου, Αλεξάνδρα. Μας λείπεις. Είναι αισθητή η απουσία σου. Έχει πολύ ησυχία σήμερα στο μαγαζί επειδή λείπεις. Μόνο εσύ και εγώ τα λείπουμε, υπάρχει ησυχία να ξέρεις. Γιατί το λέω εγώ. Εσύ όταν λείπεις δεν με καταλαβαίνουμε και πολύ, γιατί είσαι ίσια, γενικά. Αλλά εγώ και η μαμά σου τα λείπουμε, εντάξει. Ειδικά όταν λείπω εγώ και με λέει Θοδωρά, άντε λέει, γιατί έχω πολύ ησυχία. Καλά, δεν λείπεις εσύ. Έχει πολύ. Βλέπετε τι τους κάνω και δεν τα βλέπετε και όλα. Μερικά από αυτά που κάνω, γιατί όλα δεν με αφήνω να τα ανεβάζω. Έχω και αυτό. Είναι και ντροπαλές εδώ πέρα οι κυρίες. Να τα ανεβάσουμε να... στο Loom πες μου, έχω μάστερ στα Loom, λέει η Άννα. Ορίστε, βοηθάτε και μία της άλλης. Πάρα πολύ χαίρομαι. Κοίταξε που το έχω ράψει τόσο ωραία που δεν μπορώ να το ανοίξω, αν είναι δυνατόν. Αυτό σας έχει συμβεί και εσάς. Μόνο σε μένα συμβαίνει. Και το έκανα και στα πρόχειρα, που να το έκανα κανονικά. Για να δούμε. Ξέρετε, θέλω να κάνω τώρα, μέχρι να μπείτε αρκετοί. Άσχετα που το έχω κλείσει εδώ πάνω. Θέλω να δω λίγο. Να ξυλώσω δύο σειρές. Για να το κάνω λίγο πιο στενό. Ένα λεπτάκι μου να δω που ήταν το τελείωμά μου. Α, ήταν εδώ. Άρα. Σαλιδάκι. Σαλιδάκι. Επειδή μπήκα τώρα τι φτιάχνουμε. Θα φτιάξουμε σκουφάκι ασορτή με το λαιμό που φτιάξαμε με το Star. Με το Atlas, συγγνώμη. Θοδωρά, βλέπεις το live? Ναι. Μπράβο. Ποια το λέει? Κυρία Νίκη. Ναι, φιλενάδα της, για. Έτσι λέει, κυρία Νίκη.
Ναι, αλλά η ψυχή του καταστήματος δεν βγαίνει στα live. Η ψυχή του καταστήματος δεν βγαίνει στα live όμως. Ε? Η ψυχή του καταστήματος. Είδατε. Ευχαριστώ, Όλγα μου, να είσαι καλά. Ορίστε, η Όλγα μας είδε χτες στο Instagram. Ποιες άλλες μας είδαν στο Instagram. Στο Γιάννη. Ναι, είναι στο Γιάννη, γιατί ο Γιάννης τα περνάει κιόλας. Στο Γιάννη το καλό παιδί. Έτσι λέει. Το Loom λοιπόν δεν το έχω εγώ, το είχα παλιότερα. Θα πούμε λίγο τι είναι μέχρι να μπείτε κι άλλες. Καταρχήν θα δείξουμε σκουφάκι σήμερα. Τώρα επειδή το ανοίγω για να το μειώσω, να το κάνω πιο μικρό και για να σας το δείξω. Ένα λεπτό λίγο να δω κάτι. Εδώ, okay. Λοιπόν, να πούμε λίγο τι είναι το Loom. Να μπει καλά. Γεια σου Νίκη μας. Τι να μπει καλά. Α, το 2023, κάτι λέει η Μαρία. Λοιπόν, τώρα εγώ ξυλώνω εδώ δύο σιρούλες. Τρεις θα ξυλώσω. Για να είναι πιο μικρός ο σκούφος, διότι είναι λίγο μεγάλος, να μετρήσω ότι και μαζί να το κλείσουμε και να το ξαναφορέσουμε, εντάξει. Λοιπόν, και θα σας πω και πώς σειρές. Καταρχήν πλέκω με 7 βελονάκι, το κασκόλ το είχα πλέξει με 8, αν θυμάστε, έτσι. Επομένως, αυτό που θέλω να κάνετε είναι να βρείτε ένα 7 βελονάκι και ένα νήμα αντίστοιχο, διαφορετικά παραγγέλνετε εδώ από τα κορίτσια. Δύο νήματα άθλας και αν θέλετε να κάνετε και το κασκόλ, παραγγείλετε 4 και 2, 6. Εντάξει, ίσιο είναι το κασκόλ μας και ξεκινάμε. Είμαστε έτοιμες. Εγώ έχω ετοιμάσει και αυτό. Λίγο θα κόψω την κλωστή για να μην έχω τόσο πολύ κλωστή. Εδώ, για να είναι έτοιμο μετά να το συναρμολογήσουμε μαζί. Έτσι, να το κλείσουμε και να το συναρμολογήσουμε. Εδώ είμαστε καλά. Ωραία. Θα βάλω στην άκρη και τη φούντα την έβγαλα. Να σας το ξαναδείξω μαζί να το δούμε. Και έχω εδώ αυτό που περίσσεψε το νήμα. Και φτάρι βελονάκι. Και πάμε να το δείξουμε. Έτοιμοι. Έτοιμοι. Και έτοιμες, έτσι. Πολύ πολύ εύκολο. Σκουφάκι, να το ξέρετε. Θοδωρά. Α, τίποτα σου. Απλώς εδώ. Εδώ. Βλέπουμε καλά. Θα πούμε μετά για το Loom, εντάξει. Λοιπόν, 7 βελονάκι, πλέκουμε 21 αλυσίδες, χαλαρά στην αρχή. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21. Αυτή που κάνω η μπλε που έχει, θα... Όχι. Έχει, ναι, έχει. Συγγνώμη, αλλά έχω κάνει παραλλαγές. Δεν είναι ακριβώς ίδια. Λοιπόν, 21 και ξεκινάμε και μπαίνουμε σε κάθε θηλιά και στις δύο τελευταίες θηλιές θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Εντάξει, εδώ. Λοιπόν, κάνουμε μισό ποδαράκι βουβό, έτσι λέγεται αυτό. Παίρνω κλωστή, αφήνω μια θηλιά και πάω μια πιο πίσω και κάνω μισό ποδαράκι βουβό. Μπαίνω εδώ, παίρνω κλωστή, αυτό είναι το μισό ποδαράκι που κανονικά θα έπαιρνα κλωστή και θα το κλεινά όλο. Λοιπόν, το λέω μισό ποδαράκι βουβό γιατί την ίδια την κλωστή αυτήν την παίρνω και την περνάω απευθείας. Το ξαναδείχνω, παίρνω κλωστή στο επόμενο. Μπαίνω, βγαίνω και την πρώτη κλωστή την περνάω απευθείας. Δεν ξαναπαίρνω κλωστή δηλαδή και βγαίνω όπως κάνω κανονικά στο μισό ποδαράκι. Παίρνω κλωστή, μπαίνω, βγαίνω, παίρνω κλωστή και το περνάω απευθείας. Λέγεται μισό ποδαράκι βουβό. Παίρνω κλωστή, μπαίνω, παίρνω κλωστή και τα περνάω απευθείας. Παίρνω κλωστή, μπαίνω. Την πρώτη θηλιά από εδώ αριστερά την περνάω απευθείας. Πλέκουμε χαλαρά, δεν χρειάζεται να σφίγγουμε, απευθείας. Εδώ, παίρνω κλωστή, ένα πολύ πολύ εύκολο σκουφάκι. 21 αρχικές αλυσίδες, πλέκουμε το άτλας. Εδώ, απευθείας, παίρνω κλωστή, μπαίνω, απευθείας. Στις δύο τελευταίες θηλιές θα κάνουμε δύο βουβά. Οι καθαρές θηλιές που μας μένουν είναι 20, επομένως στις 18 πλέκουμε αυτό το μισό ποδαράκι βουβό και στις δύο τελευταίες πλέκουμε βουβό. Μισό ποδαράκι βουβό το λέμε γιατί ενώ φτάνουμε μέχρι αυτό το σημείο και κανονικά όταν κάνουμε μισό ποδαράκι παίρνουμε κλωστή και περνάμε από όλα, εμείς παίρνουμε την πρώτη θηλιά και την περνάμε από τις άλλες δύο. Γι' αυτό και το λέμε βουβό. Έτσι, συγγνώμη δεν πήσα καλά. 2,80 έχει το νήμα. Λοιπόν, και μένουν δύο τελευταίες, οποίες πλέκω δύο βουβά. Παίρνω, το περνάω απευθείας. Παίρνω, περνάω απευθείας. Εντάξει. Εδώ. Και τώρα, πλέκω μία αλυσίδα στον αέρα και θέλω να θυμάστε ότι πάντα από την πλευρά που έχουμε την αρχική μας κλωστή εδώ θα γίνονται τα βουβά. Άρα γυρίζω, θα κάνω δύο βουβά, αλλά θα πιάσω από την πίσω πλευρά, θα πιάσω εδώ τη μία θηλιά. Παίρνω και κάνω δύο βουβά στις πρώτες δύο θηλιές. Ένα και ακόμα ένα. Και στα υπόλοιπα 18, αυτό που πλέκω είναι ότι έκανα και πριν. Μισό ποδράκι βουβό, αλλά πιάνω πάλι από την πίσω θηλιά για να φαίνεται αυτή η πλεξούδα που έχει το σχέδιο. Αυτό, έτσι. Και περνάω απευθείας. Παίρνω κλωστή, βουτάω από πίσω, βγαίνω. Παίρνω κλωστή, δεν παίρνω κλωστή, το περνάω απευθείας. Παίρνω κλωστή, βουτάω από πίσω, περνάω το πρώτο από τα άλλα δύο. Και συνεχίζω με αυτόν τον τρόπο μέχρι τελευταία θηλιά. Πάντα από την πλευρά που έχουμε την κλωστούλα θα γίνονται τα δύο βουβά. Στο τελείωμα και στο ξεκίνημα. Είναι κατανοητό? Και για άντρες και για γυναίκες θα κάνετε το ίδιο ύψος. Εάν θέλετε μπορείτε στους άντρες να κάνετε λίγο μεγαλύτερο, αλλά δεν χρειάζεται να ξέρετε. Γιατί το συγκεκριμένο νήμα είναι ογκώδες. Και έχει και ελαστικότητα το σχέδιο αυτό. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ένα πολύ εύκολο σκουφάκι ασορτή με το κασκόλ που κάναμε χθες. Με το νήμα άτλας, δύο κουβάρια χρειάζεστε. Με 7 νούμερο βελονάκι. Αν θέλετε μπορείτε να το πλέξετε και με 8, αλλά εγώ είπα ότι στο σκουφάκι θα ήθελα ένα λίγο πιο σταθερό
Μισό ποδαράκι βουβό, Θεοδώρα. Την έχεις ξανακούσει αυτή τη λέξη? Ό,τι. Πρώτη φορά τη λέω. Πώς την άκουσες ξανά? Την ήξερα. Τι θες? Σκουφάκι. Δεν το έχω ξυλωμένο. Να το φορέσω. Μετά, όταν το ξανασυναρμολογήσω τώρα με το κορίτσια. Κάτι για λες, ξεκινάμε από 18 και μας μένουν 2, τελειώνουμε ενώ είναι 21. Είπα, όχι, δεν είπα αυτό. Είπα, κάναμε 21 αλυσίδες, έχουμε 20 θηλιές, γιατί τη μία την τρώμε στη στροφή, στις 18 πλέκουμε μισό ποδαράκι βουβό και στις 2 πλέκουμε το βουβά. Έτσι. Είναι καινούργια. Ναι, είναι μισό ποδαράκι βουβό. Η διαφορά είναι ότι όταν παίρνω, όταν κάνω μισό ποδάκι, παίρνω ξανά κλωστή και περνάω και από τα 3. Ενώ αυτό περνάω απευθείας στη θηλιά, την αριστερή, μέσα από τις άλλες 2. Γι' αυτό λέγεται μισό ποδράκι βουβό. Ξαναλέω ότι κάναμε 21 αρχικές αλυσίδες, μας μένουν 20 θηλιές δηλαδή καθαρές, γιατί όταν γυρίζουμε πάντα χάνεται μία θηλιά όταν κάνουμε μισό ποδράκι. Επομένως στις 18 κάνουμε το μισό ποδράκι και στις 2 κάνουμε το βουβό. Τα 2 βουβά γίνονται πάντα από την πλευρά που έχουμε την κλωστούλα μας. Κάνω μία αλυσίδα στον αέρα και πάλι από εδώ. Εντάξει. Το έχουμε καταλάβει, να πάω στη συναρμολόγηση. Και να πω και πόσες σειρές έκανα, γιατί ξύλωσα τώρα 2-3 σειρές, γιατί μου γίνει λίγο φαρδί το δικό μου και θα το ξαναδείξω στο δικό μου και τη συναρμολόγηση. Εντάξει. Εδώ. Πώς λέγεται αυτό το σκουφάκι, θα σου το πεις. Αυτό το σκουφάκι θα το πω το πιο γρήγορο σκουφάκι νομίζω, γιατί τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα. Όπως και το πιο, ή το πιο εύκολο σκουφάκι, όπως είναι και πιο εύκολο κασκόλ αυτό που κάναμε το άτλας. Έτσι. Ό,τι γενικά πλέκεται με 7-8 νούμερο, να ξέρω ότι προχωράει πολύ γρήγορο. Αν πήρα πουθενά καμιά κλωστή και έκανα μισό, μη σας φανεί περίεργο, γιατί άμα βλέπω τα σχόλιά σας. Λοιπόν, κάνω 18 μισά ποδαράκια βουβά και στις τελευταίες 2 θηλιές τι κάνω, για να δω, τις καλές τις μαθήτριες. Τι θα κάνω στις τελευταίες 2 θηλιές, εδώ. Για να δούμε. Περιμένω να μου πείτε. Μπράβο. 2 βουβά. Πολύ σωστά τα κορίτσια. Μπράβο στην Άντια, στη Μαρία. Γεια σου Γιώτα μου. Μπράβο στην Ελένη, για να δω καμιά άλλη έγραψε. Όχι, οι άλλες γράψατε ότι είναι πολύ εύκολο το σχέδιο, χαίρομαι. Η Άντζελα. Λοιπόν, μπαίνω, παίρνω κλωστή, το κλείνω, μπαίνω, παίρνω κλωστή, το κλείνω, έτσι. Αυτό είναι το πάνω μέρος από το σκουφάκι μας και αυτά είναι τα κάτω. Όχι, άρχιτο, Λιάννα μου, βουβό. 2 βουβό κάνω, 2 βουβά κάνω στο τέλος, εντάξει. Λοιπόν, και τώρα, το πόση σειρά θα το κάνετε, εξαρτάται από εσάς. Αλλά εγώ, επειδή έτσι όπως έκανα το δικό μου, το μέτρησα με τη μεζούρα και εγώ έχω 55 κεφάλι και λέω πρέπει να φτάσει 50, έτσι. Λοιπόν, 52-53. Τελικά 50 θέλει. Θα σας πω και πόσες σειρές είναι. Λοιπόν, είναι 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 σειρές. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα θα χρησιμοποιήσω την κλωστή μου, την οποία έχω σταματήσει εδώ, για να ενώσω με ένα βελονάκι λίγο πιο μικρό από την πλευρά που θερώ εγώ ανάποδη. Θα δω από πού έχω κάποιες ενώσεις. Εδώ έχω ενώσεις. Όχι. Για να δω. Ναι, εδώ έχω ενώσεις. Ωραία. Λοιπόν, και έρχομαι εδώ. Σηκώσω λίγο πιο ψηλά για να μπορώ να κουνιέμαι. Συγγνώμη. Και θα ενώσω
Εδώ, το έχω λερώσει κιόλας από τα make-up. Λοιπόν, μην πειράζει. Έρχομαι εδώ. Και ενώνω θηλιά-θηλιά. Μπορείτε να το κάνετε και με τη βελόνα. Το κάνουμε καλύτερο με τη βελόνα να φαίνεται πιο καλά. Γιατί με τη βελόνα δεν φαίνεται καθόλου η ένωση. Είναι πιο καλά. Ενώ το βελονάκι φαίνεται λίγο πιο ογκώδες. Λοιπόν, πόσες σειρές είπαμε ότι πλέξαμε. Για να μου θυμίσει μια καλή μαθήτρια. Γιατί εγώ ξέρετε έχω και τις μαθήτριες οι οποίες κρατάνε σημειώσεις. Δεν είναι τίποτα τυχαίες οι κοπέλες μου. Λοιπόν, και πιάνω από εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πιάνω μια κλωστή από εδώ, μια κλωστή από εδώ. Και θέλω να σας δείξω λίγο και πώς βάζω τη φούντα. Και είναι σταθερή. Η φούντα μας έχει δύο κλωστούλες. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Απλώς ο τρόπος που την έκανα έγινε πολύ σταθερή πάνω σκουφάκι. 36-38 λένε τα κορίτσια. Ενώ μία κλωστή από τη μία πλευρά και μία κλωστή από την άλλη, βάζουμε αντίθετα το πλεχτό μας για να έρθει ακριβώς ίσα. Εδώ. Εδώ έτσι. Λοιπόν, και τώρα, εγώ πάντα όταν τελειώνω, πάω και λίγο πιο πάνω που σας έχω πει, εδώ, έτσι, για να κλείσω πιο καλά. Και τώρα θα πάω λίγο εδώ πάνω και κάνω λίγο έτσι εδώ και λίγο εδώ, ξανά, γιατί με το πλύσιμο, να ξέρετε, μπορεί να ξυλωθεί κάτι. Ενώ το έχετε ράψει καλά, δεν υπάρχει περίπτωση να ξυλωθεί κάτι. Έτσι, λοιπόν, και τώρα έρχομαι πάνω για να σουρώσω. Αυτή είναι η κορυφή μου που είναι η κλωστή που έκανα τα δύο βουβά, έτσι. Λοιπόν, έρχομαι εδώ, έχω κάνει ένα κόμπο και μπαίνω και πιάνω εδώ πάνω. Κάνω αυτές τις θηλιές. Το βλέπετε. Εδώ πάνω πιάνω. Στην ουσία μπαίνω πάνω θηλιά παραθηλιά στο βουβό μου, έτσι. Μεταξύ της αλυσίδας και στο βουβό. Ένας πολύ πολύ εύκολος κούφος. Πάρα πολύ εύκολος και πολύ γρήγορος γίνεται. Μέσα σε μία ώρα, αν κάτσετε, γίνεται. Λοιπόν, εγώ όταν γενικά ράβω τους κούφους και κάνω εδώ πάνω το κλείσιμο,
Αυτό που κάνω στο τελείωμά του μετά, καταρχήν τώρα θα βάλω τη φούντα από τη μέσα πλευρά, γιατί είναι η καλή μου από μέσα, και θα πιάσω τις κλωστές, είναι αυτές, και θα βάλω τις δύο από δεξιά και τις δύο από αριστερά. Παίρνω ένα βελονάκι λίγο πιο μικρό, λεπτάκι, και το 4,5 κάνει, εδώ. Πάω δύο κλωστές δεξιά, εδώ, και τις δύο από αριστερά, από εδώ. Μου. Έτσι. Εντάξει. Τις αφήνω εδώ στον αέρα λιγάκι. Έρχομαι, σουρώνω πιο πολύ αυτό. Δεν τις κλείνω ακόμα. Και ξεκινάω και ράβω σταυρωτά. Το κρατήσω λίγο έτσι για να καταλάβετε τι κάνω. Όσο γίνεται σφιχτά, τι κάνω, αυτήν κλωστή, αυτή την από εδώ, πάω απέναντι, εδώ. Πάω μία-δύο φορές εδώ. Και μετά γυρίζω έτσι και πάω προς τα εδώ, δύο φορές. Τώρα αναλόγως πόσο χοντρό τον νήμα σας, έτσι τώρα σε πιο... μικρό σκουφάκι, πιο μη λεπτό, πιάνετε πιο λίγο. Ο σκοπός είναι να μην φαίνεται τρύπα εδώ πάνω. Τι είναι αυτό τώρα? Και τώρα, μόνο σου να μαθαίνεις τι γίνεται. Εδώ, σφίγγουμε. Δεν παθαίνει τίποτα απολύτως αυτή η κλωστούλα, να ξέρετε, γιατί είναι βαμβακερή. Είναι σαν αυτά που χρησιμοποιούν σουκαρέδες, σεμέδες. Και αν θέλετε, κλείνετε κι άλλο. Εγώ πριν δεν το κλείσα πολύ καλά, να μπορώ να σας δείξω για την ένωση. Να μας ξαναδείξει τα χρώματα. Για παιδάκι 10 χρονών, για παιδάκι 10 χρονών, όχι, δεν το είδα το μήνυμα. Ένα κουβάρι φτάνει από το, για το σκουφάκι και τρία για το κασκόλ άνετα. Λοιπόν, τώρα θα τα ξαναφορέσω και θα δείξω εννοείται τα χρώματα. Τώρα το έκανα πιο μικρό. Μισό. Λοιπόν. Αυτό, πιο ωραίο, πιο σταθερό. Εδώ είναι η ένωση λίγο, ένα λεπτάκι. Το βάλω πίσω. Αυτό. Έλα με το σοφός. Είναι πιο σταθερό, έβγαλα τρεις σειρές. Είναι πιο ωραίο και επίσης να σας πω ότι επειδή έχει περιθώριο, αν νομίζω ότι για τους άντρες είναι, τι είναι? Είναι εύκολο, είναι. Ναι, αν νομίζετε ότι είναι κοντό, εντάξει, αν σας μετρήσω λίγο πόσα εκατοστά ύψους είναι, μπορείτε να βάλετε μία-δύο θηλιές παραπάνω γιατί είναι χοντρό το νήμα. Λοιπόν, αυτό είναι 22 εκατοστά. Έτσι, οι γυναίκες συνήθως έχουν 19 και οι άντρες έχουν γύρω στα 22-23. Θοδώρα, εσύ που τα ξέρεις καλά. Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν, τώρα μου ήρθε το πείς, αλλά πιστεύω ότι θα τον εβάσεις και στο κανάλι. Εννοείται. Θα ανεβάσω. Εννοείται θα ανεβάσω. Λοιπόν, να δείξω λίγο στα γρήγορα ξανά τα χρώματα και τις φουντίτσες. 2,5 ευρώ είναι οι φουντίτσες η μία. 2-3-41-0-24-44-7 το τηλέφωνό μας. Και τι δεν έχει εδώ. Γιάννητα και τα Γιάννητα. Λοιπόν, αυτή που φοράω εγώ είναι αυτή εδώ. Εντάξει. Μετά έχουμε αυτήν εδώ την κεραμιδή, τη λέω εγώ. Κάπως μπουρντό κεραμιδή. Δέστε εδώ. Μπορείτε να συνδυάσετε και με αυτό πάει. Ναι. Αν έχετε κόκκινο μαλλί σαν και εμένα, θα μπορούσα και αυτή να βάλω. Έτσι. Αλλά αυτό πάει με το μουσταρδί το κασκόλ. Λοιπόν, κίτρινο, και αυτό θα πήγαινε ωραίο. Mm. Και έχετε και λίγο μαύρο στην άκρη. Λοιπόν, έχουμε τη ζαχαρή αυτήν. Έχουμε και αυτήν την πεζουλή. Θοδώρα θέλει να κάνει και συνδυασμούς. Ορίστε, θέλω να σας συνδυάσει. Λοιπόν, έχουμε αυτήν. Που είναι, αυτή είναι και ωραία και με αυτό. Ή όχι, όχι, δεν μου αρέσει. Με αυτό. Ναι, καλύτερα. Με αυτό και με αυτό. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε αυτήν που είναι ασπρόμαυρη. Με μαύρο. Μαύρο, ναι. Έχουμε αυτήν που είναι. Τέτοια μαλλιά έχω δει που τα βάφουν μερικές γυναίκες. Ναι. Είναι μπλε. Δεν ξέρω γιατί τα βάφουν έτσι τα μαλλιά τους. Μπλε μαλλιά. Λοιπόν, αυτήν τη δείξαμε. Πιο γκριζόμαυρη. Με άσπρο θέλει εδώ αυτήν την κρυζόμαυρη.
Αχ, εγώ με το μεϊκά που βάζω, να βάλω κανένα άσπρο σκουφάκι, θα γίνει μπέζολ. Λοιπόν, τι δεν έχω δείξει τώρα, με μπέρδεψες. Α, έχω και αυτήν. Δέστε. Λοιπόν, νομίζω ότι τις έδειξα όλες. Έχω και μοβ, έτσι. Λοιπόν, να δείξω λίγο τα νήματα όμως, συγγνώμη. Είναι αυτό που φοράω, το οποίο είναι το 010. Σιγά ρε Θοδωρά, πού χτύπησες πάνω στην καρεκλά? Πήγα. Ε, πήγα στην πόρτα. Θα τη βγάλω την πόρτα του γραφείου μου, τη βάζω όταν δεν είσαι εδώ. Λοιπόν, μπες. Λοιπόν, καφέ με άσπρο, πράσινο, μαύρο, μπλε, που δεν σας άρεσε, μουσταρδί που είναι το κασκόλ, λευκό το είπαμε, μπορτό, μαύρο άσπρο, κόκκινο με μαύρο, μπες, σκουρό, μπες, ανοιχτό. Ναι, είναι της μόνας. Κόκκινο, μοφ, το λιλά το τελειώσατε. Και μπλε αυτό τον τζιν το λέω εγώ. Και κεραμιδί, νομίζω τα έδειξα όλα τα χρώματα. Λοιπόν, ό,τι θέλετε μπορεί η Θοδώρα να σας στείλει και φωτογραφίες στις φούντες, να τις δείτε. Είναι το πιο εύκολο κολοσκουφάκι, μέσα σε μια ώρα τελειώνεται. Το πράσινο με τη φούντα. Το πράσινο με τη φούντα. Εμένα θα μου άρεσε και με αυτή τη ζαχαρή. Και θα μου άρεσε και με αυτήν. Θα μου άρεσε και με αυτήν. Αυτές είναι όλες οι ανοιχτόχρωμες που έχουμε. Εμένα νομίζω αυτό. Α, θα μπορούσε βέβαια και με ένα γκριζάκι. Δεν θα είναι και άσχημο. Δες το λίγο. Γκριζόμαυρο. Δεν το λες και άσχημο. Ε, και με μαύρο θα μπορούσες. Ναι, και με το μπες. Το μπλε τζιν με την μπλε φούντα. Το μπλε τζιν με την μπλε φούντα. Mm. Να το. Εμένα μου αρέσουν όμως οι αντιθέσεις. Αχ, βρε Θοδωρά, και εγώ όλες τις γωνίες τις παίρνω μαζί μου. Η Ελένη, φίλη σου, από την Γερμανία. Εσύ να δεις που μάνα και κόρη είναι οι ίδιες. Και τις έχω και τις δύο εδώ. Double trouble. Να μπορούσα αυτά που κάνουν να τα ανεβάσω στο TikTok, θα γινόταν viral. Να ξέρετε. Ε? Ευτυχώς για το ανεβάς. Δεν μπορείς να στείλω έτσι. Ναι, στείλε το link. Και με αυτό που φοράω, με αυτό που φοράω νομίζω πάει. Και αυτό, εμένα θα μου άρεσε. Ναι, και αυτό που πήρε η Λένα. Και αυτό που φοράω, που είναι αυτό. Και τι άλλο, και τα μπεζουλιά πάνε όλα, δες. Τα ζαχαρή, το λευκό, αλλά απλώς εμένα μου αρέσουν λίγο τα καφέ κίτρινα και αυτό που φοράω, γιατί κάνει μία αντίθεση. Και επίσης έχει σημασία, να τις ράψω σε βίντεο λέει, έχει σημασία και τι κασκόλ θα φορέσεις. Κολλάει το. Τι κολλάει, το κινητό σου. Κολλάει, το ίντερνετ. Α, το ίντερνετ σου δεν είναι καλό. Λοιπόν, αυτά πρέπει να σας αφήσω τώρα. Δεν έχω πάρει ανάσα από το πρωί, ξέρεις τι θα κάνω το πρωί, δεν στο είπα. Ε, ναι, έλα. Δεν σου είπα τι θα κάνω το πρωί. Τι. Λοιπόν, αχ, σε πάει πάρα πολύ Θοδώρα. Με το μαλλί σου είναι ίδια η φούντα. Ίδια με το μαλλί σου είναι η φούντα, ίδια. Έλα εδώ να σε δούνε. Σε πάει πάρα πολύ. Ποια είναι καλή. Θα καταλάβεις το make-up. Από εκεί είμαι για πίσω. Εντάξει, εγώ τώρα έχω και. Τι. Εξοικείωση με τα σκουφάκια. Έχω φωτογραφηθεί κιόλα. Βέβαια, εννοείται. Έλα από εδώ να σε δουν τα κορίτσια. Πώς θα περάσει, δεν ξέρω βέβαια, αλλά τέλος πάντων, γιατί εδώ είναι λαβύρθρος εδώ σε μένα, ξέρετε. Να τι. Θα περάσει, περνά, για να πες. Πιο πάνω. Να τι. Λοιπόν, το κόκκινο με τι λεφούντα, να το συνδυάσουμε. Κόκκινο με το άσπρο. Με αυτό. Α, με αυτό. Ε, το άσπρο αυτό. Μένα με το ζαχαρί πιο πολύ μου αρέσει. Δεν είναι πιο ωραίο με το ζαχαρί αυτό. Ε. Υπάρχει κάτι που να μην μου πηγαίνει. Τι σου πηγαίνει. Για σένα λέει. Ναι. Α. και αυτό είναι ωραίο, αλλά ξέρω, μένα μου αρέσει πιο πολύ αυτό. Ναι. Για να δω λίγο και αυτό. Κάνω τέτοιο. Και αυτό είναι ωραίο. Πολύ ωραία. Η φούντα είναι ίδια με το μαλλί σου.
το έκανες. Όχι, τυχαία, δεν νομίζω. Να βάλει και το κασκόλ. Σορτή θέλει να είναι κοπέλα. Ευχαριστώ. Άντε, φεύγω εγώ. Γεια σας. Είναι έτοιμη για τα χιόνια. Εντάξει, με αυτό νομίζω το κόκκινο. Πώς έχει η κούκλα. Πόσο έχει, 2,80. 2,80 και 2,5 φούντες. Εντάξει, 4 κουβάρια το κασκόλ που φοράει η Θοδώρα και 2 κουβάρια θέλει το σκουφάκι, το σχέδιο που έδειξα. Αν θέλετε εσείς να βρείτε κανένα άλλο σχέδιο που να σας στάνει με ένα, δεν ξέρω. Yeah. Τι κάνεις, παιδάκι μου. Πήγα. Θα πνιγείς μόνο σου. Βρήκες τη φούντα. Το ζαχαρί, τους άρεσε, λέει. Την άλλη πότε θα τη δείξει την τσάντα, Άνιτα. Και τη βιάζεσαι. Ωραία είναι. Ένα με τη δούνε, πώς φτιάχνεται. Όχι. Δεν θέλω να τη δείξω. Θέλω να την κρατήσω για μένα, το σχέδιο. Γιατί... Θα τη δείξεις. Όχι, δεν τη δείχνω. Πού είναι. Να πάρουν τηλέφωνο πολλές και να ζητήσουν από σένα. Αν μαζευτούν 10 κορίτσια... Όχι, όχι. Να μαζευτούν 50 κορίτσια που θέλετε. Αν πάρετε 10 κορίτσια, άντε δεν θα βάλω 50, θα βάλω 10. 10 κορίτσια να πάρετε τηλέφωνο, να ζητήσετε την τσάντα με τα δάχτυλα, θα την κάνω. Σήμερα. Και σήμερα θα την κάνω. Πάρτε, πάρτε. Το βράδυ αργά, πριν κλείσουμε. Ναι. Ναι, θα πάω λίγο στο χωριό να ξεκουραστώ, όταν θα είσαι με τη Γιώτα. Και με αφήνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε. Είσαι πολύ καλή, ρε. Πω, πω. Τι καλή που είναι, καλέ. Δέστε λίγο. Μεγαλόψυχη. Λένα Μπαλάσκα, τώρα μπήκε. Σ' αρέσει το σκουφάκι. Αυτό το κάνει στο σορτί με το κασκόλ. Που παρήκε... κράτησα τα μαύρα. Τα μαύρα. Δύο σκου... και δύο μαύρα θα σε πει τώρα για ένα σκουφάκι. Να κάνει και ένα σκουφάκι. Και φούντα. Και φούντα θέλει. Ξέρω, με το μαύρο τι φούντα θα βάλει, Λένα. Θα βάλει την γκρι. Αυτή είναι. Ναι. Με το μαύρο. Αυτή θα βάλεις με το μαύρο. Δεν τα ζήτησα, αλλά να τις τα κρατήσουμε. Με το ζόρι, λέει, αφού πήρε, λέει, για κασκόλ να τη βάλουμε. Μπαλάσκα, για σένα μιλάμε, να ξέρεις. Λοιπόν, δεν πειράζει που εσύ δεν συμμετέχεις και είπες μόνο γεια σας ή καλησπέρα, δεν ξέρω τι είπες. Εμείς συνεχίζουμε και μιλάμε για σένα. Στείλα μάρκετ τις φούντες στο Zoom. Ναι, Δήμητρα, θα τις στείλουμε. Λοιπόν, αυτά. Όσοι θέλετε να κάνω την τζάντα με τα δάχτυλα, πάνε φέρε τζάντα, δείξω ξανά. Παίρνω όμως σιγά σιγά χωρίς να ρίξεις πράγματα. Έχεις εμπόδια. Σαν κάτι παιχνίδια που είχε παλιά που ήταν με τεμποδίων. Λοιπόν, όταν αν πάρετε 10 τηλέφωνα σήμερα για να ζητήσετε την τζάντα, όχι για παραγγελίες, όποια, όποια 10 θα σημειώσει το δώρα, άμα βάλω 50 ξέρετε τι έχει να γίνει μετά. Δεν προλαβαίνετε τηλεφωνήμα. Να σηκώνω το τηλέφωνο. Λοιπόν, εδώ, αυτή. Είναι άλλο σχέδιο με τα δάχτυλα, εντάξει. Α, το περιμένω συμμετοχές, τηλεφωνήματα. Σου πάει πάρα πολύ. Πρέπει όμως να έχεις και ένα ανάλογο ντύσιμο. Δεν παίρνει το κόκκινο, ναι. Με ένα ανάλογο ντύσιμο, γιατί ναι. Φωτογράφησα, την κάνουμε φωτογράφηση αυτήν. Φτιαχτεί και το στούντιό μου και μετά. Δεν με ενδιαφέρει εδώ πέρα Μαλβίνα. Η Μαλβίνα το μεταξύ κάτι μου ζήτησε. Μου ζήτησε από αυτά τα νήματα, Μαλβίνα, χθες. Κάτι μου ζήτησε. Τηλέφωνο θα πάρτε στη Θοδόρα. Μαύρη φούντα θέλεις. Μαύρη. Μαύρο με μαύρο, ρε. Έλα, ρε. Μαύρο με μαύρο. Βάλε αυτό που έχει λίγο γκριζάκι μέσα. Δες. Είναι πολύ ωραίο. Δες τι ωραίο που είναι. Καλά, όμως δεν επιμένω. Κράτα τα δράκια για το σκουφάκι. Αν καλά έψε. Καλά, δηλαδή. Η Ριδοδόρα θα σου κρατούσε έτσι κι αλλιώς. Άρχισα τα τηλέφωνα για την τσάντα τώρα, να δεις. Μήπως να μου τη φτιάξετε, ποιο να σου φτιάξουμε, την τσάντα, εύκολο, τι ανησυχείς, εσύ πες μας μόνο το χρώμα που θες, λένε. Λοιπόν, τι ήθελα να σας πω, μισή ώρα θέλει αυτή η τσάντα, μισή ώρα, 40 λεπτά το πολύ. Ναι, κατάλαβα, οκ. Okay. Μα να την ταλαιπωρούμε κρίμεν, όχι, όχι, τις αρέσουν αυτά, μη στεναχωριέσαι. Λοιπόν, θα σας τη δείξω μάλλον κατά τις 9 παρά, εκεί γύρω. Εντάξει. Οκ. Okay. Λοιπόν, αυτά από μένα. Σας αφήνω. Φιλάκια πολλά.
Πάρτε τηλέφωνο τη Θοδώρας, δηλώστε συμμετοχές πόσες θέλετε να κάνουμε την τσάντα με τα δάχτυλα. Σας αφήνω να ξεκουραστώ λίγο και θα τα πούμε μάλλον κατά τις 8.30, εξαρτάται από εσάς. Αν θέλετε να κάνουμε live. Και θα σας βάλω και μια προσφορά, θα την ανεβάσω κατά τις 5 η ώρα. Φιλάκια!